Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα του allaboutorchids.gr για τους καινούριους, είμαι η Αναστασία. Το σημερινό μου θέμα, φυσικά όπως καταλαβαίνετε από την εικόνα, δεν αφορά τις ορχιδέες, αλλά αφορά μια άλλη οικογένεια πολύ αγαπημένων μας φύτων, τις γαρδένιες, και αυτή εδώ που βλέπετε μπροστά σας δεν είναι η τυπική η κλασική γαρδένια, είναι μια λέμονο γαρδένια και το θέμα μας είναι αυτή το σημερινό, είναι η πρωταγωνίστρια. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αλλά και φυσικά πώς θα τη φροντίσετε για να μην σας χαλάσει. Αλλά πριν μπούμε στο θέμα μας, θέλω να σας δείξω, καθώς οι κληρώσεις επιστρέφουν πλέον, τι θα κερδίσει ένας τυχερός ή τυχερή από τα μέλη με συμμετοχή. Και αυτό που έχετε εδώ μπροστά σας δεν είναι τίποτα άλλο από το εξαιρετικό λείπασμα της Τζέμα, που μπορεί να λέει για γκαζόν και κονοφόρα. Όμως θέλω να σας πω από την προσωπική μου εμπειρία ότι είναι ένα εξαιρετικό λείπασμα γενικής χρήσης. Όλα τα φυτά πήγανε τέλεια, υπάρχει και σχετικό περιεχόμενο στο κανάλι, στο YouTube, για να το επισκεφτείτε, να δείτε τι συνέβη με τη χρήση αυτού του λιπάσματος στην περίοδο που μας πέρασε. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ένας τυχερός ή τυχερή από τα μέλη με συμμετοχή θα το κερδίσει. Είναι μία πρόσφορα από το φυτώριο Φύτο Μαγεία για εσάς και φυσικά και για εμένα. Και θέλω εδώ να ανοίξω μία παρένθεση, όσοι μένετε στην Αττική να επισκεφτείτε το φυτώριο και αν χρειάζεστε τη βοήθεια μιας εξαιρετικής γεωπόνου για να σας διαμορφώσει είτε τον κήπο, είτε την αυλή, είτε τον μπαλκόνι, η Κατερίνα Παλαγοπούλου είναι η καλύτερη για αυτή τη δουλειά. Είναι το δεξί μου χέρι για τον εξωτερικό χώρο έξω και για τα κλαδέματα και για το τι πρέπει να φυτέψω. Είναι εξαιρετική, οπότε θα σας συμβούλευα, αν θέλετε πραγματικά έναν άνθρωπο να συνεργαστείτε στο κομμάτι αυτό, θα τη βρείτε, θα την αναζητήσετε στο φυτώριο Φύτο Μαγεία και όλα αυτά περιγράφονται κάτω σε αυτό το βίντεο. Τώρα, όσοι δεν γνωρίζετε τι είναι τα μέλη με συμμετοχή, δεν έχετε παρά να πατήσετε εδώ το κουμπάκι. Πάρα πολύ σύντομα θα σας πω ότι είναι ένας τρόπος να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι και με μία μικρή επιβάρυνση οικονομική πάντα, θα έχετε όμως πρόσβαση σε μία σειρά από προνόμια που πέρα από τις μηνιαίες κληρώσεις, το να μπαίνετε δηλαδή στη μηνιαία κλήρωση για όποιο δώρο μας έχει δώσει κάποιος προμηθευτής, ταυτόχρονα θα απολαύσετε και μία σειρά από προνόμια που αφορούν εκπτώσεις γενικά, που περιγράφονται κάτω στη περιγραφή αυτού αλλά και κάθε βίντεο. Τώρα υπάρχουν, αν θέλετε, και έμεση τρόποι να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι και ο πιο βασικός για μένα είναι να αγοράσετε το βιβλίο μου «Ο Γλυκιά μου Ορχιδέα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λογότυπο, όπου αποτελεί, αν θέλετε, έναν εξαιρετικό οδηγό για να φροντίσετε την αγαπημένη αυτή οικογένεια φυτών. Και ένας τελευταίος τρόπος που έχει προσθεθεί τελευταία είναι να κάνετε τις αγορές σας από μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει προϊόντα που αφορούν την περιποίηση και του σώματος και του προσώπου, τον έλεγχο βάρους και άλλα πολλά, τη Forever. Είναι μια εξαιρετική εταιρεία στην οποία δουλεύει τελευταία η κόρη μου. Έχω δοκιμάσει όλα τα προϊόντα. Είναι τέλεια, είναι φυτικά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι δηλαδή χημικά προϊόντα. Ό,τι βάζουμε πάνω μας καλό είναι να είναι προσεγμένο. Η ποιότητα είναι εξαιρετική, τα αποτελέσματα τέλεια, δεν θέλω έτσι να πω πάρα πολλά. Θα βρείτε το link με το e-shop για να, αν θέλετε, περιηγηθείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο και να σας θυμίσω δύο πράγματα. Ότι για τα μέλη με συμμετοχή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση στις αγορές τους από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι υπόλοιποι όμως μπορείτε να απολαύσετε ένα 5% στις αγορές σας και για να το πετύχετε αυτό δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή. Απλά δίνετε το email σας, είναι ένας τρόπος να σας στέλνει η εταιρεία διαφημιστικά email, όμως εσείς θα έχετε για πάντα ένα 5% έκπτωση στις αγορές σας. Το φυτό αυτό ήρθε στην κατοχή μου περίπου πριν από ένα μήνα και μου το χάρισε η ΡΟΑ από τα φυτώρια Σαββαίδη, όπου και για τα μέλη με συμμετοχή θέλω να σας πω ότι υπάρχει έκπτωση στις αγορές σας από το συγκεκριμένο φυτώριο. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μία πολύ ιδιαίτερη γαρδένια, γνωστή ως λιμογλογαρδένια, και θα περάσει από κάτω, αν θέλετε, και η επιστημονική ονομασία. Τώρα έτσι θέλω λίγο να μοιραστώ μαζί σας τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα δείτε και κάποια πλάνα, να τη δείτε σε άλλες φάσεις της ανάπτυξης της με περισσότερα άνθη. Τώρα το συγκεκριμένο άνθος
εδώ είναι στη φάση που απανθίζει, έτσι δεν την πέτυχα σε καλή εποχή, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν έτσι να συμβούν ταυτόχρονα. Αυτό που σίγουρα θα παρατηρήσετε εδώ είναι ότι τα φύλλα της είναι πάρα πολύ διαφορετικά από αυτά της κλασικής γαρδένιας, είναι πολύ μεγάλα, είναι και αυτά σκούρα πράσινα, αλλά δεν μοιάζουν καθόλου με τα πιο στρογγυλεμένα φύλλα που έχει η κλασική γαρδένια. Επίσης θα παρατηρήσετε ότι είναι ένα φυτό το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα πυκνό φύλλωμα όπως η κλασική γαρδένια, και αυτό θέλω να σας πω ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της που την κάνουν πάρα πολύ, αν θέλετε, εύκολη, διότι το φυτό αυτό με τον τρόπο που αναπτύσσεται έχει την ευκαιρία να αερίζεται πάρα πολύ καλά, να μην πνίγεται από πυκνό φύλλωμα και να μην αναπτύσσει έτσι μυκητολογικές προσβολές, κάτι που συμβαίνει στις γαρδένιες τις κλασικές. Τώρα, ο τρόπος που βγαίνουν τα άνθη είναι και αυτός εντελώς διαφορετικός. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και ουσιαστικές διαφορές στα άνθη. Έχουν μία άλλη δομή όπως βγαίνουν τα πέταλα και επίσης όσο αφορά το άρωμά τους, θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικό, αλλά επειδή υπάρχει μία μεγάλη φιλολογία για το αν μυρίζει, δεν μυρίζει και πότε μυρίζει, εγώ θα σας πω ότι αυτό το άνθος μυρίζει πάντα όταν είναι φρέσκο, δηλαδή τις πρώτες μέρες που βγαίνει, που αναπτύσσεται, έχει μεγαλύτερη διάρκεια από αυτό της κλασικής γαρδένιας. Και τώρα, αν μυρίζει πρωί ή βράδυ, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό. Εγώ προσωπικά έχω παρατηρήσει ότι μυρίζει κυρίως τις πρωινές ώρες, μυρίζει περισσότερο την περίοδο που είναι φρέσκο και όσο περνάει ο καιρός χάνει εντελώς το άρωμά του, κάτι που δεν συμβαίνει με την κλασική γαρδένια, ακόμα και μαραμένο να είναι το άνθος, γνωρίζετε ότι μυρίζει. Πάμε τώρα έτσι να σας πω πώς θα τη φροντίσουμε, και όταν έχετε να φροντίσετε οποιοδήποτε φυτό, το πρώτο πράγμα που σας απασχολεί είναι το μικροκλίμα που χρειάζεται για να ευδοκιμήσει. Όπως όλα τα ανθοφόρα, θέλουμε μία φωτεινή θέση και δεν θα πω ηλιόλουστη, και το λέω επίτηδες, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά καινούργια φυτά, τα οποία αν θέλετε δεν έχουν προσαρμοστεί, δεν μπορούν να αντέξουν τις ηλιόλουστες θέσεις παρά μόνο τις ανατολικές, αυτές δηλαδή που έχουν ανατολικό προσανατολισμό. Αυτή εδώ από τότε που μου τη φέρανε είναι σε ημισκιερή θέση, όπου δέχεται κυρίως απογευματινό ήλιο και συνεχίζει να ανθεί. Δηλαδή εδώ και ένα μήνα βγάζει συνέχεια νέα μπουμπούκια, που σημαίνει ότι δεν επηρέασε η θέση της την, αν θέλετε, εξέλιξη της ανθοφορίας. Οπότε αυτό που έχω να προτείνω, ειδικά αν τη βάλετε στη συλλογή σας μετά την άνοιξη, φωτεινή θέση, αλλά όχι απαραίτητα ηλιόλουστη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, αντέχει στο κρύο, αντέχει στους μείον 2 βαθμούς, μπορεί να αντέξει και παρακάτω. Εκεί τότε αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι θα δείτε ότι ίσως χάσει κάποια από τα φύλλα της, μη σας απασχολήσει αυτό, είναι φυσιολογικό και φυσικά είναι ένα φυτό ανθεκτικό στο κρύο. Ως γαρδένια είναι οξύφυλλη, άρα όταν θα τη μεταφυτέψετε θα χρησιμοποιήσετε το ειδικό χώμα για αυτά τα φυτά σε πύληνη γλάστρα, όπως λέω πάντα. Λίπασμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ειδικό για οξύφυλλα ή αυτό που έδειξα στην αρχή του βίντεο, εγώ που το έβαλα στις γαρδένιες μου πήγανε εξαιρετικά, καλύτερα από ποτέ, οπότε αν δεν θέλετε να μπλέκετε με πολλά και διαφορετικά λιπάσματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, ή αν θέλετε οποιοδήποτε λίπασμα γενικής χρήσης χρησιμοποιείτε για τα υπόλοιπα ανθοφόρα σας φυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πότισμα και επίτηδες, την κρατάω έτσι για να δείτε πόσο καλά μπορεί να στηρίξει το βάρος της. Είναι ένα κολπάκι που έχω δείξει και παλιότερα για να δείτε αν ένα φυτό είναι καλά ριζωμένο, ειδικά αυτά που έχουν μόνο έναν κεντρικό βλαστό. Έχω λοιπόν παρατηρήσει με την εμπειρία μου σε ό,τι αφορά το πότισμα ότι όλα τα φυτά αρέσκονται στο πολύ νερό αλλά και στην εξαιρετική αποστράγγιση, και η γαρδένια αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση. Εάν είναι δυνατόν, για μένα το καλύτερο είναι να τη συνδέσετε με το αυτόματο πότισμα, να έχει περιοδικότητα στην συχνότητα του ποτίσματος και σταθερή ποσότητα νερού, για να το μάθει να συνηθίσει και να είναι ευτυχισμένη όπως και οι γαρδένιες που έχω έξω. Και αυτό που είπα πάντα, καλή αποστράγγιση, καλό
μάλλον είναι η γλάστρα μας να βρίσκεται κάπου ψηλά σε μία βάση. Δεν τις πουλάνε, αν θέλετε, επίτηδες ή για εμπορικούς λόγους τα φυτώρια και τα ανθοπολία της βάσης αυτές στήριξης. Είναι για να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποστράγγιση σε φυτά τα οποία είναι φυτεμένα σε γλάστρα και όχι σε χώμα. Εάν δεν την ποτίσετε στην ώρα της, θα τη δείτε ότι λιποθυμάει, δηλαδή μαλακώνουν τα φύλλα, όμως πάρα πολύ γρήγορα θα συνέλθει εάν πάρει το νερό που χρειάζεται. Με την ελπίδα ότι σας άρεσε το σημερινό μας θέμα, θα τα πούμε τώρα στο προκαθορισμένο μας ραντεβού και αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε πρόβλημα, δεν έχετε παρά να με επισκεφτείτε στα social media. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!